Μαθητές σχολείων από όλη την Ελλάδα ήταν οι πρωταγωνιστές του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε το μαθητικό έτος 2020-2021. Το θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αφορούσε στο κάπνισμα και τις βλαπτικές συνέπειες για τους ενεργούς και παθητικούς καπνιστές, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες. Στόχος του ήταν η ανάδειξη εκ μέρους των μαθητών της ιδιαίτερης αξίας που έχει η ζωή χωρίς κάπνισμα, απαλλαγμένη από κάθε είδους εξαρτήσεις. Η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών με πάνω από 300 ζωγραφικά έργα από 60 σχολεία της χώρας ήταν το καλύτερο επιστέγασμα για ένα διαγωνισμό που κάθε χρόνο έχει μεγάλη ανταπόκριση. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31 Μαΐου 2021, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία βράβευσε με συμβολικό χρηματικό έπαθλο 3 επιλεγμένα ζωγραφικά έργα από τα εκατοντάδες έργα μαθητών που συμμετείχαν. Τα 3 βραβευθέντα έργα προέρχονται από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας, 5ο Δημοτικό Σχολείο Σπάρτης και το 14ο Δημοτικό Σχολείο Πολύχνης Θεσσαλονίκης. Κριτική Επιτροπή αποτέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας, τα οποία συνέδραμαν στην επιλογή των έργων. Τέλος, για την επόμενη σχολική χρονιά, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία σχεδιάζει την πραγματοποίηση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Φωτογραφίας με θεματική το κάπνισμα.